Τεράστιο φορτίο σηκώνει πλέον στις πλάτες του το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης, καθώς στη δύσκολη φάση της πανδημίας οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής καλούνται να βγάλουν βάρδιες και εφημερίες με λιγότερο προσωπικό λόγω αναρρωτικών αλλά και αναστολών. Λόγω COVID απουσιάζουν με μικρές αποκλίσεις στον αριθμό στο νοσοκομείο Χανίων 37 εργαζόμενοι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 30, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 18 και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 15 και 25 ακόμα άτομα έχουν τεθεί σε αναστολή. Μεγάλη είναι η πίεση που δέχονται το τελευταίο διάστημα οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου εξαιτίας της επέλασης της μετάλλαξης όμικρον, καθώς προσπαθούν να κάνουν τα δύνατα δυνατά ώστε να εξυπηρετήσουν κάθε ασθενή που περνά αυτό εδώ το κατόφλι. Καμιά φορά μιλάω με τα παιδιά εκεί και ξέρω ότι δίνουν τη ζωή τους. Εφημερίες με πολύ ωραία αναμονή, εξάντληση και κούραση για το προσωπικό αποτελούν πλέον την καθημερινότητα στα νοσοκομεία, καθώς η υπερμεταδοτικότητα της όμικρον δυσκόλεψε τις συνθήκες και αύξησε τις ανάγκες σε όλα τα τμήματα. Όλο και πιο δύσκολα βγαίνουν οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Κρήτης. Από τη μια τα κενά και από την άλλη αναστολές και νοσήσεις στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Οι νοσηλευτές, όπως έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια, συνεχίζουν και βάζουν πλάτη. Εμείς ζητάμε καταρχήν και μόνιμο προσωπικό. Συναδέλφους εξειδικευμένους, μόνιμους, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι πολύ πιο αποδοτικοί μέσα στο σύστημα υγείας και να προσφέρουν πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Να πάρθει προσωπικό από τις λίστες που υπάρχουν στα Υπουργεία Νοσηλευτικού Προσωπικού από διάφορες προκηρύξεις και ταυτόχρονα να γυρίσει πίσω ο κόσμος που είναι σε αναστολή. Ενδεικτική ήταν η εικόνα ανήμερα των Θεοφανίων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων δεν υπήρχε γιατρός στα επίγοντα για τα παθολογικά περιστατικά. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 ώρες μεσημέρι, στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου δεν υπήρχε γιατρός για να δει τα περιστατικά, ειδικά τα παθολογικά. Περίμεναν για αρκετή ώρα, πάρα πολλές ώρες, 6 ώρες μέχρι να εμφανιστεί γιατρός. Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος των εργαζομένων, πολλές ημέρες το μήνα δεν γίνονται ούτε απλές εξετάσεις στο νοσοκομείο. Τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει ακτινολόγος. Με αποτέλεσμα δεν μπορούν να γίνονται αξονικές τομογραφίες και δεν μπορούν να γίνονται υπέρηχοι. Και οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες όσο η πανδημία σαρώνει τα νοσοκομεία της χώρας.